Ο κύριος Μητσοτάκης κατέγραψε μια πατωγώδη αποτυχία και φέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η αποτυχία έχει ονοματεπώνυμο. Η αποτυχία, η ήττα, έχει υπογραφή. Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως πατριωτική δύναμη να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια να ξαναβρει πηξίδα η εξωτερική πολιτική. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αυτοκριτική, να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Η κάθε ελληνική κυβέρνηση σε θέματα εθνικά χτίζει πάνω σε πρωτοβουλίες άλλης. Με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Θα θέλαμε το Δεκέμβριο του 2020 να επιβληθούν κυρώσεις. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ήταν ο σκοπός να πάμε ένα βήμα παραπέρα από τον Οκτώβριο του 2020. Έγινε αυτό το βήμα παραπέρα. Φυσικά και έγινε. Προχωρά λοιπόν η Ευρώπη με αργά βήματα και θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε τη λέξη κυρώσεις στο περιμένοντας τους βαρβάρους στη λέξη βαρβάρους του κ. Καβάφη.